ευρώ που είναι για όλη την πόλη. Εδώ σίγουρα από ό,τι φαίνεται θα φύγει το 1 εκατομμύριο, μπορεί και παραπάνω. Αυτό σημαίνει ότι επενδύουμε πολύ στο να μορφύνουμε και να αναπτύσσουμε ριζικά μία γειτονιά. Και επιλέξαμε την Κουμουνδούρου, γιατί η Κουμουνδούρου εκτιμάμε ότι το έχει ανάγκη. Δηλαδή ένας δρόμος που έχει ανάγκη φροντίδας και αναβάθμισης, γιατί υπάρχουν σωρευμένα προβλήματα και υπάρχει και μια μορφή του δρόμου με κάτι βιοτεχνίες, με κάτι αυτά που λέγαμε προηγουμένως, που πάνε να χαλάσουν την γειτονιά από περιοχή γενικής κατοικίας στην ουσία, να την κάνουν μια περιοχή βιοτεχνικών χρήσεων. Νομίζω ότι με αυτό το έργο περνάει σαφώς και ένα μήνυμα και στο περιβάλλον και στη λειτουργικότητα του χώρου και σε όλους αυτούς που έχουν τις διάφορες βιοτεχνίες και οπλούσιες δραστηριότητες, ότι αυτός ο δρόμος και αυτή η περιοχή είναι μια οικιστική περιοχή. Ταυτόχρονα φτιάχνουμε τη Μιχαλακοπούλου που ήταν σε μια μεγάλη εκκρεμότητα πάρα, πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή αυτή η Μιχαλακοπούλου είναι έτσι ημιτελής, χωρίς πεζοδρόμια, χωρίς διαμόρφωση κλπ. Σε όλο αυτό το θάλασσο που είναι ένα πολύ θαμπής δρόμος και ένας άνετος δρόμος, ήταν αδιαμόρφωτος για πάρα πολλά χρόνια. Επιτέλους μετά από 50-60 χρόνια η Μαυρομιχάλη θα αποκτήσει μια σύγχρονη, πράσινη, φιλική στον πολίτη μορφή. Τώρα, αυτά όλα που είπατε τα καταγράψαμε. Κυριότερο κατά την άποψή μου είναι το θέμα των κονδυλίων υδάτων που πρέπει να το λύσουμε, γιατί αν φτιάξουμε ένα έργο και συνεχίζουμε να πλημμυρίζουμε και πρέπει να το ξαναξυλώσουμε μελλοντικά, θα είναι ένα πρόβλημα. Άρα πρέπει να βρούμε έξυπνες λύσεις για να τραβήξουμε τα νερά. Και όλα τα άλλα τα κυκλοφοριακά κλπ. Τα καταγράφουμε. Είναι μια ευκαιρία ενδεχομένως να πειράξουμε και λίγο εδώ τη Θεσσαλία, σαν πάμε να την κλείσουμε προς τους ξένους κλπ. Να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις που μπορεί να βοηθήσουν και με μια σημαντική εκκρεμότητα που ξέρετε ότι το λέω και το εννοώ, να κάνουμε μια διαβούλευση με την γειτονιά, εάν θέλει και τις μπλε γραμμές και αν τις θέλει ο κόσμος που μένει εδώ, σε ποιο σημείο τις θέλει, σε ποιο σημείο δεν τις θέλει, ώστε να φτιάξουμε περίπου τα 2-3 των θέσεων αυτών να είναι με μπλε διαγράφηση αποκλειστικά για τους πολίτες. Αυτή είναι μια διαβούλευση που έχουμε σκοπό να την κάνουμε και κυρία Πρόεδρε να τη βάλουμε στο πρόγραμμα. Εκκρεμούν κάποιες διαβουλεύσεις ακόμα που έχουμε, όπως αυτή που κάνουμε τώρα απόψε εδώ. Έχουμε ήδη στη σειρά, έχουμε ήδη κάνει μια διαβούλευση τον περασμένο Οκτώβριο-Νοέμβριο μετά τις εκλογές για το πεζόδρομο Αγίου Δημητρίου. Είναι αυτός ο πεζόδρομος που ξεκινάει από τη Θεομήτρο και φτάνει μέχρι τη Φαμάδα. Και αυτό τον φτιάχνουμε τώρα και κάνουμε διαβούλευση με τους κατοίκους. Εκκρεμούν κανένα δύο διαβουλεύσεις ακόμα που τρέχουν θέματα, κυκλοφοριακά κλπ. Και αμέσως μετά, εγώ θα έλεγα να μην περάσει πολύ ο καιρός, δηλαδή μέσα στον Απρίλιο μπορούμε να την κάνουμε τη διαβούλευση αυτή, να ξαναμαζευτούμε εδώ, πάλι να περάσουμε ένα χαρτάκι, να μαζευτούμε εδώ οι κάτοικοι, να μου πούνε οι κάτοικοι ότι όντως θέλουν και αναλαμβάνουν να στηρίξουν την προσπάθεια να βάλουμε τις μπλε γραμμές για να ανακουφιστεί η γειτονιά. Πιστεύω ότι αν κρατήσουμε μια καλή ισορροπία μπλε γραμμές με ελεύθερες γραμμές να ελεξοποιήσουμε τα παράπονα, έχουμε μια εμπειρία από τα πολλά παράπονα που ακούσαμε για τις μπλε γραμμές στην περιοχή Γκρόμα που πήγαμε και την εφαρμόσαμε. Γι' αυτό με βλέπετε πολύ επιφυλακτικό.